Και πάμε να υποδεχθούμε τον κύριο Ζαχαριάδη. Πώς και πώς τον περίμενε τον άνθρωπο. Τον περίμενα πώς και πώς, γιατί είναι φίλος της εκπομπής. Είναι εξαιρετικό πολιτικό. Πάει για να λέει ότι είναι φίλος της εκπομπής στα χαρακώματα. Άρα τον υποδεχθήκαμε και με Τσίπρα για να έρθει με φορά. Του βάλαμε και τον ύμνο ΕΑΜ. Τι άλλο θέλετε, κύριε Ζαχαριάδη? Έχει φτάσει η σχέση μας πια σε άλλα επίπεδα. Υποψήφιος στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας. Αν θέλετε να βάλετε και κάτι ακόμα για να το... Για πω, εκπροτείνετε μας. Θα βάλετε τον Μπέλα Τσάο. Είναι... Τώρα θα το κάνουμε πράξη σε λίγο. Και έτσι θα κλείσουμε. Ναι. Μπορείτε να βάλετε και μια πιο σύγχρονη βερσιόν. Εσείς είστε πάντα εκπαιδεύω εγώ. Τα ρεμίξ του Μπέλα Τσάο θέλετε δηλαδή. Είναι, είναι τη ανανεωτική αριστερά ο Ζαχαριάδη. Λοιπόν. Όλα αυτά είναι τραγουδιά τα οποία έχουν μια ιστορική διαδρομή. Δεν είναι πλάκα. Σωστό. Ωραία, σωστό. Να σας κάνω μια ερώτηση για να ξεκινήσουμε λίγο τη συζήτησή μας. Θέλω να σας ρωτήσω εάν θα κάνετε άνοιγμα στο μεσαίο χώρο με τον ύμνο του ΕΑΜ που ακούσαν προηγουμένως, με την περιβόητη φράση του κυρίου Σπίρτζη ότι θα επαναφέρετε τη δημοκρατία είτε με το καλό είτε με το άγριο. Έτσι θα κάνετε άνοιγμα στο μεσαίο χώρο, κύριε Ζαχαριάδη? Καταρχήν, κυρία Γκαντώνα, είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Ο ύμνος του ΕΑΜ συμβολίζει μία συγκεκριμένη ιστορική περίοδο που ο ελληνικός λαός έδινε τη μάχη μέσα και από τη γραμμή του ΕΑΜ και από τις άλλες αντιστασιακές οργανώσεις απέναντι στους Ναζί. Άρα λοιπόν οι Ναζί κατακτητές, οι οποίοι κάνανε όργια, φρικαλαιότητες, βασανιστήρια. Άρα λοιπόν την ώρα που έχουμε αναθέρμανση των ακροδεξιών, των φασιστών, των αναθεωρητών της ιστορίας, είναι σωστό να θυμόμαστε την ιστορία μας, τι πολέμησαν, πώς ελευθερωθήκαμε και τι σημαίνει για αυτήν εδώ την ταλαιπωρημένη χώρα ο φασισμός. Ναι. Τι σημαίνει για όλους τους Έλληνες, για τα Καλάβρητα, για την Γιάννη, για το Δίστομο. Σύμφωνοι σε αυτό. Στο δεύτερο σκέλος, τι σημαίνει με το καλό ή με το άγριο, θέλετε να μας εξηγήσετε? Το άγριο ποιο είναι βασικά? Και το καλό, αλλά και ναι, το άγριο. Ναι. Και τα δύο μαζί. Οι δημοκρατίες λειτουργούν με θεσμούς και με διαδικασίες. Καταλαβαίνω ότι αυτή η αποστροφή του προφορικού λόγου έδειχνε την μεγάλη βούλησή μας και την αποφασιστικότητά μας να το κάνουμε. Εσείς θα το λέγατε αυτό? Εγώ θα έλεγα να αποκαταστήσουμε τη δημοκρατία, τελεία. Όπως είπε όμως σωστά και ο Χρήστος Πίρτης, αυτό είναι μια λαϊκή έκφραση. Σε καμία περίπτωση δεν σκεφτόμαστε ούτε σχεδιάζουμε να κάνουμε αγριότητες. Άλλωστε δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη. Άρα ήταν σχήμα λόγου, λέτε. Αυτό είπε ο κύριος Πίρτης και συμφωνώ και το κατανοώ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τοξικότητα, δεν υπάρχει μεγαλύτερη βαρβαρότητα, δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγριότητα από να ακούς συναδέλφους σας δημοσιογράφους, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, αρχηγούς πολιτικών κομμάτων, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Και αυτά δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτά αποδεικνύει η ΑΔΑΕ. Με αυτή την έννοια, για άλλη μια φορά λέω, ας πούμε η φράση του Ηλία Ηλίου, θα σας ταράξουμε στην νομιμότητα. Ναι. Έχει δύο πάρα πολύ ισχυρούς συμβολισμούς. Προφανώς ούτε εγώ ούτε ο Ηλίας είμαστε Ηλίου, μην τρελαθούμε κιόλας, αλλά εν πάση περιπτώσει του γέρου της δημοκρατίας. Τρομοκρατήστε τους τρομοκράτες. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι καλούσε σε τρομοκρατία, αλλά ότι τότε ο χώρος ο δημοκρατικός μέχρι και το κέντρο υφίστατο μία τρομοκρατία. Καλά κάνετε και το είπατε αυτό, διότι πλέον στον κύριο Αλέξη Τσίπρα απέδιδαν προσπάθεια επίκλησης και γενικότερης πολιτικής μίμησης του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα βλέπουμε ότι απλώνει τα δίχτυα του και σε παλαιότερα χρόνια της πολιτικής μας ιστορίας, στον Γιώργο Παπανδρέου. Έχει το ενδιαφέρον του αυτό. Αλλά θέλω να κάνω το ερώτημα όμως, κύριε. Για να συμβεί αυτό, κύριε Φουσκίδη. Ναι. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντική παρατήρηση που κάνατε. Ναι. Σημαίνει ότι έχουμε μία δεξιά, κυρίου Μητσοτάκη, η οποία συμπεριφέρεται σαν την δεξιά, όχι του γαμπά του, του αείμνηστου πατέρα του, τη δεκαετία του 90 που ήταν πρωθυπουργός και πάλι κάναμε διάφορα με παρακολουθήσεις, υποκλοπές, καφά και μαυρίκιδες και δεδουλάκιδες κτλ. Και
αλλά με τα πρώτα του αείμνης του πατέρα του, τη δεκαετία του 60. Ναι, πάντως... Αυτό είναι σημαντικό. Πάντως, κύριε Ζαχαριάδη, επειδή... με συγχωρείτε να θυμηθήκατε. Ναι, με πνίξατε σε σχήματα λόγου. Είναι σαν πολλά δεν μαζεύονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, θέλω να πω, έχουμε ακούσει ότι θα έρθει δεύτερη φορά αριστερά και θα είναι αλλιώς και θα κάνει ό,τι είναι να κάνει, εν πάση περιπτώσει, και για τους αρμούς της εξουσίας. Τα λένε πολλά κορυφαία στελέχη σας. Ενίοτε και ο κύριος Τσίπρας, και θα ήθελα να σας ρωτήσω, μήπως αυτό εν τέλει είναι το άγριο που εννοούσε ο κύριος Σπύριτζης, και θα δούμε. Την άποψή μου για αυτό και νομίζω δεν χρειάζεται να επανέλθω. Απλώς για να το συνδέσουμε, απλώς τι εννοείτε όταν λέτε ότι θα έρθει δεύτερη φορά αριστερά και θα το πάρει αλλιώς, ας πούμε. Θα επαναφέρουμε και θα αποκαταστήσουμε τη θεσμική λειτουργία της δημοκρατίας. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε και θα το κάνουμε. Οι θεσμοί δεν λειτουργούν. Ούτε με το καλό, ούτε με το κακό. Οι θεσμοί ή λειτουργούν ή δεν λειτουργούν. Πάντως, σήμερα δεν λειτουργούν με τον κύριο Μητσοτάκη. Με εμάς πάντως, θα λειτουργήσουν. Για να πάμε και στα πολιτικά, και θέλω να απαντήσετε και σε αυτό, η δεξιά στην οποία αναφέρεστε. Ναι. Το προηγούμενο, κύριε Μητσοτάκη. Ναι, βεβαίως. Θα κάνω εγώ το διαιτητή. Κύριε Ζαχαριάδη, σας ακούμε. Βεβαίως. Η δεύτερη φορά, η τρίτη φορά, για να είμαστε σωστοί, που θα δώσει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του την εμπιστοσύνη στον Αλέξη Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, προφανώς και θα είναι αλλιώς. Πρώτα απ' όλα γιατί έχει αλλάξει η χώρα. Δεν είναι η ίδια η χώρα όπως ήταν το 2015, κάναμε τόσες θυσίες και τόσους αγώνες. Ένα δεύτερο που επίσης νομίζω έχει μεγάλη σημασία είναι ότι μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Μάθαμε, ας πούμε, τις δυσκολίες που είχε η πολιτική μας σε μία σειρά από στρώματα. Αυτό δεν αρκεί να το αποκαθιστούμε στα λόγια λέγοντας κάναμε λάθη, αλλά χρειάζεται μία αποκατάσταση στην πράξη. Αν δεν αποκαταστήσουμε την πράξη αυτό το πράγμα την επόμενη φορά που θα γίνουμε κυβέρνηση, νομίζω ότι θα υπάρχει αναντιστοιχία. Αυτό θα σας έλεγα τώρα όμως. Αυτό ακριβώς θα σας έλεγα. Μου κάνετε την καλύτερη πάσα για το ερώτημα που ήταν άρα, να σας κάνω. Άρα όταν λέμε θα είναι αλλιώς, ναι. Εννοούμε και στο περιεχόμενο και τα λοιπά. Επίσης, για να είμαστε απολύτως σωστοί και συγκεκριμένοι, κύριε Φουσκίδη, εμείς δεν μιλάμε για κυβέρνηση της αριστεράς. Εμείς είμαστε ένα κόμμα της αριστεράς που το ψηφίζουν και πολλοί άνθρωποι από την κεντροαριστερά, τον ευρύτατο προοδευτικό και δημοκρατικό. Θα σας πάει στέλα σε συνεργασίες. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Ναι, ήταν το και έτσι να το τελειώσουμε αυτό. Ναι, όχι. Πάνω σε αυτό που είπε ο κ. Ζαχαριάδης τώρα. Εσείς ωστόσο λέτε ότι μάθατε από τα λάθη σας. Παρ' όλα αυτά, τα στρώματα αυτά, τα οποία όπως είπατε πέρασαν δύσκολα επί ημερών σας, για τον Α ή Β λόγο, μην μπούμε στη διαδικασία να το αναλύσουμε τώρα. Ακόμα χειρότερα, φαίνεται ότι δεν έχουν επιστεί όμως να σας ψηφίσουν. Δηλαδή στη διαχείριση της οικονομίας. Ο Πρωθυπουργός ο συγκεκριμένος. Από τις δημοσκοπήσεις, κύριε Ζαχαριάδη, οι οποίες θα κριθούν από την οικονομία, από ό,τι φαίνεται. Από τις δημοσκοπήσεις που θα κριθούν από την οικονομία και στην οποία φαίνεται ο Πρωθυπουργός και σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα ότι με βάση ότι μπορεί να τα διαχειριστεί καλύτερα σύμφωνα με τις απαντήσεις τους. Ούτε στην κοινωνία, ούτε στις δημοσκοπήσεις. Τώρα θα μου πείτε για την Κύπρο, επειδή σας γνωριζόμαστε καλά, ότι πέσαν έξω. Καλά, ότι πέσαν έξω, πέσαν. Στην Κύπρο, ακούστε το αυτό όμως, γιατί έχει σημασία. Και θέλω να ανοίξει αυτή η κουβέντα και να ανοίξει τώρα, μην ανοίξει τελευταία ώρα. Στην Κύπρο δίνανε διαφορές. Καταρχήν τον δεύτερο τον δείχνανε τρίτο, που είναι ο υποστηριζόμενος από το ΑΚΕΛ. Και δείχνανε διαφορές μέχρι και 16%. Λίγες εβδομάδες πριν. Ωραία, να σας ρωτήσω εγώ κάτι, αν θέλετε να με ακούσετε. Ένα λεπτό, κύριε Αγκαντώ. Μα δεν σας έχω ρωτήσει τίποτα, καημένη. Κάθομαι και στην ησυχία μου. Δεν σας έχω ρωτήσει τίποτα. Έχετε δίκιο, αλλά πρέπει να απαντήσω κι εγώ στον κύριο Φουσκίδη, ο οποίος είναι χυμαρόδη. Κλείνω λοιπόν με αυτό για να με ρωτήσετε. Το 16% των δημοσιοποιήσεων έγινε 2,5% στην Γιάλπη. Είναι οι ίδιες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Είναι ψεύτικα τα ευρήματα κατά τη γνώμη σας. Δεν ξέρω, κύριε Αγκαντώνα, δεν το πιάσανε. Δεν ξέρω. Κάποιοι πιο σκληροί θα πούνε είστε ότι... Πρώτοι, όχι, μιλάω για τα ευρήματα των εδώ δημοσκοπήσεων, κύριε Ζαχαριάδη. Είστε πρώτοι, κατά δηλαδή. Τη γνώμη σας είναι τα ευρήματα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όλα αυτά που παρακολουθούμε τα τελευταία 3-4 χρόνια. Κατά τη γνώμη σας είναι ψευδή, είναι υπερβολικά, είναι ή τι είναι. Απαντώ συγκεκριμένα. Οι ίδιες εταιρείες δημοσκοπήσεων που μετράνε εδώ, μέτρησαν και στην Κύπρο, δεν είναι άλλες, είναι οι ίδιες,
και βγάζανε 16% διαφορά και τώρα βγήκε στο τέλος 2,5%. Εγώ λέω ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο ρευστότητα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό ρεύμα, το οποίο πολλές φορές δεν απαντά στις δημοσκοπήσεις. Γιατί ακούει μετά τον κύριο Φουσκίδη, είμαστε φίλοι και με εσάς είμαστε φίλοι. Ακούει τον Φουσκίδη και την Καντώνα να λένε: α, δεν βλέπετε οι δημοσκοπήσεις, οι δημοσκοπήσεις. Και αυτό δημιουργεί μια αποστροφή στο ακροατήριο. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει μια τεράστια αποδοκιμασία στις πολιτικές του κυρίου Μητσοτάκη και βλέπει ότι ο χειμώνας του 2023 είναι χειρότερος και πιο δύσκολος από το χειμώνα του 2019 και του 2018. Εγώ αυτό βλέπω. Όντως το λέτε τώρα αυτό. Κοινωνική... Ναι, όντως. Okay. Εντάξει, είναι εκτίμησή του, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Δεν λοιπόν, το βλέπω, κύριε Φουσκίδη, δεν κατάλαβα δηλαδή. Ούτε γιατί δεν το βλέπω. Το λέω δημοσκοπικά, κάτι λέω. Δεν σα λέω επί τη ουσία. Λέω αν αποτυπώνεται. Μετά το προχθεσινό, κύριε, όχι, δεν αποτυπώνεται, δεν είναι προφανές ότι δεν αποτυπώνεται. Αλλά μετά τα προχθεσινά στην Κύπρο, δεν δικαιούται κανείς να μιλάει για δημοσκοπήσεις. Μετά, θα σα ρωτήσω κάτι. Στην Ελλάδα πότε πέσανε μέσα οι δημοσκοπήσεις, μπορείτε να μου πείτε. Καλά, το 2000, με συγχωρείτε, δηλαδή το 2019 οι δημοσκοπήσεις πέσανε έξω. Δεν δείχναν πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Μόνο σε αυτό. Πέσανε μέσα αυτό το 2019. Ένα λεπτάκι, κύριε Αγκαντώνα. Να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε αυτό για το 2019. Εγώ δεν σας έχω κάνει τώρα. Τόση ώρα σας ακούω με πάρα πολύ προσοχή. Το 2019 οι μετρήσεις δεν πέσανε μέσα. Ναι. Δείξανε μόνο τον πρώτο, δεν δείξανε τη δυναμική του δεύτερου. Είχανε 5 μονάδες πίσω. Ωραία. Δεν θα μαλώσουμε τώρα για τις δημοσκοπήσεις. Δεν θέλω να μαλώσουμε, απλά έχω την εντύπωση ότι σε ένα σημαντικό τμήμα του δημόσιου λόγου στην Ελλάδα, και δεν το λέω ούτε για την εκπομπή σας, ούτε για το φιλόξενο σταθμό σας, οι δημοσκοπήσεις δεν χρησιμοποιούνται για να αποτυπώσουν τάσεις και δυναμικές, αλλά για να δημιουργήσουν. Ωραία. Μια τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Το ζήσαμε και το 12, τρεις φορές το 15, εγώ λέω και το 19 ότι το ζήσαμε. Ήταν κατά τη γνώμη σας ατυχής η έκφραση του κυρίου Πολάκη ότι είναι πιασμένη στο Πασόκ και κολλημένη στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Κοιτάξτε, είναι απολύτως σαφές. Εκτός αν και αυτό το έχουμε παρά το είναι μονταζιέρα και δεν το έχουμε καταλάβει σωστά. Όχι, γιατί... όχι. Δεν ξέρω τώρα που υπόθηκε αυτό, ούτε το υπόθηκε στην κομματική εκδήλωση που μιλούσαν μαζί με τον κύριο Σπίρτζη. Σας το ρωτώ γιατί κάνετε ένα προσκλητήριο στο Πασόκ εσείς και τους λέτε πιασμένους γι' αυτό. Είναι σαφές. Και ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε για την κυρία Καϊλή ως έναν δούριο ύπο. Πιστεύω ότι ο Παύλος Πολάκης αναφερόταν σε αυτό ή σε κάτι ανάλογο. Ο Αλέξης Τσίπρας, χθες, από το Ιβανόφλιο, από τη Θεσσαλονίκη, ήταν απολύτως καθαρός. Είπε ότι εμείς με τα άλλα κόμματα του προοδευτικού χώρου έχουμε πολιτικό ανταγωνισμό, αλλά ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι ο κύριος Μητσοτάκης και αυτός θέλουμε να ηθηθεί. Άρα λοιπόν εμείς καλούμε τον κόσμο στις εκλογές να μας ψηφίσει για να είμαστε πρώτο κόμμα και να βρεθεί στο περιθώριο ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Μετά όμως θα χρειαστούμε συνεργασίες. Αυτό είναι ένα. Το δεύτερο, η στάση του ΚΚΕ, δεν ξέρω αν ο Παύλος χρησιμοποίησε αυτή την έκφραση, είναι δεδομένη εδώ και 30 χρόνια. Εμένα δεν με εκπλήσει καθόλου και δεν περιμένω και τίποτα από εκεί. Σεβόμαστε την άποψη του ΚΚΕ. Ως εκεί δεν έχω κάτι. Επειδή αυτά είναι και λίγο μετεκλογικά, κύριε Ζαχαριάδη, να πάμε λίγο στα άμεσα. Τι θα κάνετε με τη ρύθμιση για τον Κασιδιάρη? Έχετε πληροφόρηση εάν οι συζητήσεις που γίνονται ικανοποιούν και τις δικές σας θέσεις? Γιατί γίνεται μια ζήμωση, το έχουμε ρεπορταζιακά όλοι μεταξύ των κοινοβουλευτικών δυνάμεων για το θέμα αυτό. Ανάμεσα βεβαίως και σε εσάς με την κυβέρνηση. Νομίζω ότι είναι ανάγκη μεγάλη να βρεθεί κοινός τόπος. Η θέση των νεοναζί εγκληματιών δεν είναι ούτε στο δημόσιο βίο, ούτε στο κοινοβούλιο βεβαίως. Είναι στη φυλακή. Εμείς καταθέσαμε εξ αρχής μια τροπολογία η οποία οριοθετεί σε εγκλήματα ρατσιστικού μίσους, μυσαλλοδοξίας, ναζιστικών απόψεων την ρύθμιση. Δεν λέμε όμως ότι αυτή η ρύθμιση που προτείνουμε εμείς είναι γραμμένη στις πλάκες του Μωυσή. Προσαρχόμαστε σε διαλόγο. Είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε σημαντικές μετατοπίσεις. Νομίζω ότι η πρόταση του κορυφαίου συνταγματολόγου του κ. Αλιβιζάτου μπορεί να είναι μία βάση για την τελική σύνθεση των απόψεων. Θέλω όμως να σας πω ότι δεν θα δεχτούμε ανιστόρητες προσεγγίσεις, γιατί είμαστε στην Ελλάδα η οποία έχει
καταφέρει πολιτικά, έχει ταλαιπωρηθεί τη θεωρία των δύο άκρων. Θεωρούμε ότι όλο αυτό δημιουργεί όρους και προϋποθέσεις ώστε να ενισχύονται αρατιστικά, νεοναζιστικά και φασιστικά μορφώματα όπως αυτό της Χρυσής Αυγής ή το κόμμα, το λεγόμενο κόμμα Κασιδιάρη. Και δεν θα δεχτούμε προσεγγίσεις οι οποίες θα προσπαθήσουν να κάνουν. Άρα θα καταψηφίσετε. Εντάξει, νομίζω δεν είναι και ιδεολογικό το ζήτημα πια. Είναι, ναι, είναι συνταγματικό περισσότερο. Εγώ είμαι αισιόδοξο ότι όλες οι πλευρές θα κάνουν ένα βήμα. Εγώ πάλι θέλω να σας πω γιατί τόση ώρα μιλάμε. Ξέρετε, το ρεπορτάζ τρέχει και μαθαίνω ότι έχει τελειώσει η επιτροπή. Πληροφορούμε ότι δεν υπάρχει κοινός τόπος ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας. Και ξέρετε ότι το ρεπορτάζ μου είναι πάντα καλό ή κακό. Έγκυρο. Λέω όμως ότι υπάρχουν μία σειρά από πολιτικές οι οποίες στο 91 ή το 92, για να χρησιμοποιήσουμε ποδοσφαιρικούς όρους, έχουν τη δυνατότητα της μετατόπισης. Ευχαριστούμε. Θα να παραμείνω στο στρατόπεδο των αισιόδοξων. Σας ευχαριστώ. Καλά κάνετε. Να είστε καλά. Η αισιοδοξία πάντα βοηθάει. Να είστε καλά.